Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Το τσαντάκι που είδατε στην αρχή του βίντεο, στις φωτογραφίες, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο τσαντάκι, πολύ απλό στην κατασκευή του. Ήθελα να κάνω πολύ γρήγορα για ένα χώρο που θέλω να προσφέρω τσάντες και ένα μικρό τσαντάκι τουαλέτας, το οποίο χωράει μέσα ελάχιστα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι ένα τσαντάκι βόλτας, βραδινής εξόδου. Το τσαντάκι αποτελείται από το μπροστινό κομμάτι, τον πάτο, τα πλαϊνά και το πίσω κομμάτι που θα γυρίσει και καπάκι, που θα ξεκινήσω τώρα εδώ μαζί σας, και αφού τα πλέξω όλα χωριστά, θα τα επενδύσω με κομμάτι φόδρα και μία επένδυση που έχω πάρει και με τα πολύ απλά θα ενώσω όλα τα κομμάτια. Τα έχω κάνει χωριστά, τον πάτο χωριστά, τον μπροστινό χωριστά, γιατί θέλω να μου κάνει αυτή την διαφορά, αυτή την καθαρή γραμμή που θα κάνει όταν θα το ενώσω και να είναι πιο σταθερό. Το θέλω σαν κουτάκι το τσαντάκι μου. Θα αφήσω λοιπόν τα κομμάτια που ήδη έχω ετοιμάσει στην άκρη. Στα πλαϊνά μου εγώ αφήνω πάντα αρκετή κλωστή για να έχω να ενώσω μετά. Αφήνω λοιπόν τα κομμάτια μου στην άκρη και πάμε να σας δείξω το σχέδιο που είναι πραγματικά πανεύκολο. Το σχέδιο αυτό χρειάζεται μονό αριθμό πόντων. Τίποτα διαφορετικό, δεν έχει άλλα πολλαπλάσια, άρα στο μήκος που θέλετε εσείς κάνετε την αρχική σας αλυσίδα. Πλέκω με νήμα τζιλέ πάλι και για το φάρθωσο το τσαντάκι μου εγώ έβαλα 19 αλυσίδες. 19 γιατί είναι μονός αριθμός πόντων και γιατί εμένα αυτό το φάρδος μου αρκούσε και άλλη μία για να γυρίσω. Στην πίσω θηλιά όπως κάνω πάντα θα κάνω την πρώτη μου σειρά για να στρώσω το πλεκτό μου 19 άριχτα. Στην πίσω θηλιά 19 άριχτα. Οποιοδήποτε πλεκτό μου, είτε αφορά τσάντα, είτε αφορά ρούχο, δεν πλέκω ποτέ πάνω στον πόντο μου στην αρχική μου αλυσίδα, παραπλέκω σε αυτή την οριζόντια γραμμούλα που σχηματίζει πίσω η θηλιά. Στην πίσω πλευρά της λοιπόν μπαίνω, σε αυτή την οριζόντια γραμμούλα. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μου δίνει ένα πολύ ωραίο και καθαρό αποτέλεσμα, μία κοτσίδα σαν βάση. 19 άριχτα λοιπόν. Έχω στρώσει τη δουλειά μου και πάμε να δούμε το σχέδιό μας που αποτελείται από δύο πολύ εύκολες σειρές. Άριχτο, μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα ποντοκενό και πάω στον επόμενο. Αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα ποντοκενό και πάω στον επόμενο για να κάνω άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, αφήνω ένα ποντοκενό και πάω στον επόμενο για να κάνω ένα άριχτο. Έτσι συνεχίζω μέχρι το τέλος της σειράς, όσους πόντους και αν έχετε. Και ο λόγος που βάζουμε μονό αριθμό πόντων είναι γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με άριχτο και να καταλήξουμε σε άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, μου έχουν μείνει δύο πόντι, στον τελευταίο λοιπόν κάνω το άριχτό μου. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω και αυτή είναι η ανάποδη πλευρά της δουλειάς μου και το σχέδιο που δημιουργούμε, το δημιουργούμε από την ανάποδη πλευρά προς την καλή. Ξεκινάμε με ένα άριχτο πάντα και είμαστε στον επόμενο πόντο που είναι η αλυσίδα στον αέρα, που έχει δημιουργηθεί αυτό το κενό. Παίρνω νήμα και ετοιμάζομαι να κάνω ένα διπλό ποδαράκι, αλλά πού? Θα στρίψω τη δουλειά μου και θα πιάσω κανονικά τον πόντο της από κάτω σειράς που είναι φανερωμένος, γιατί δεν τον έχω πλέξει. Έχω κάνει μια αλυσίδα στον αέρα, άρα δεν έχω πατήσει πάνω στον πόντο και είναι καθαρός και ελεύθερος. Σε αυτό τον πόντο λοιπόν θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι από την πίσω πλευρά. Πάμε ξανά. Ο επόμενος πόντος είναι άριχτο πάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς. Και εδώ που έχουμε κάνει μια αλυσίδα στον αέρα και έχουμε κενό, έχουμε αφήσει καθαρό τον πόντο της πρώτης μας σειράς, το άριχτο. Άρα παίρνω νήμα και στρίβοντας ελαφρά τη δουλειά μου,
Μπαίνω από πίσω και πιάνω όλο μαζί κανονικά τον πόντο μου. Και κάνω ένα ποδαράκι. Το επόμενο είναι άριχτο που κάνω και άριχτο. Πάμε πάλι. Είμαστε στο κενό. Παίρνω νήμα και στρίβω τη δουλειά μου για να μπω από πίσω κανονικά στον πόντο αυτό που φαίνεται πεντακάθαρα από κάτω. Άριχτο. Καταλαβαίνω ότι με το νήμα αυτό τώρα δεν φαίνεται καθαρά. Αν όμως το ξεκινήσετε και το πιάσετε στα χέρια σας, θα δείτε ότι είναι υπερβολικά εύκολο. Ο πόντος είναι πεντακάθαρος. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι να πάρετε νήμα και να μπείτε από πίσω πάνω σε αυτό τον πόντο. Νάτος, κανονικά και τις δύο κλωστές που έχει ένας πόντος πιάνω. Τραβάω το νήμα μου χαλαρά και κάνω ένα χαλαρό ποδαράκι. Άριχτο πάνω στο άριχτο. Ο επόμενος πόντος μου είναι αυτός που θα μπω έτσι. Άριχτο. Θα μπω από πίσω. Ολοκλήρωσα τη σειρά μου με ένα άριχτο. Κάνω μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω τη δουλειά μου και επαναλαμβάνω απλά την πρώτη μου σειρά. Την πρώτη σειρά του σχεδίου εννοώ, όχι τη σειρά με τα άριχτα που έκανα για να στρώσω. Αυτή η σειρά δεν μετράει. Ένα άριχτο και μία λυσίδα στον αέρα. Πηδάω το ποδαράκι όλο αυτό τον πόντο του και πάω στο επόμενο άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα, άριχτο στο επόμενο άριχτο. Αλυσίδα στον αέρα, πηδάω αυτό το ποδαράκι και πάω στο επόμενο άριχτο που κάνω άριχτο. Άρα και οι δύο σειρές είναι άριχτο πάνω στο άριχτο. Ποδαράκι από πίσω μπαίνοντας. Και το επόμενο αλυσίδα κενή πάνω στο ποδαράκι αυτό. Αλυσίδα και καταλήγω με ένα άριχτο. Αυτές οι δύο σειρές είναι το σχέδιό μας και μας δίνει αυτό το ανάγλυφο αποτέλεσμα. Ίσως να έπρεπε να το κάνω με ένα άλλο νήμα για να το δείτε καλά, όπως έκανα και στο άλλο βίντεο στην τσάντα. Ελπίζω στις φωτογραφίες που θα σας βάλω να αποτυπωθεί καλύτερα όλο το ανάγλυφο του σχεδίου. Είναι ένα πολύ απλό και όμορφο σχέδιο για ένα βραδινό τσαντάκι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το σχέδιο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αλλού. Μου αρέσει πάρα πολύ και θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω σε άπειρα project. Εννοώ όμως ότι όταν έχουμε ένα νήμα έτσι έντονο όπως είναι αυτό, σταφταλιζέ, και θέλουμε να κάνουμε ένα απλό βραδινό τσαντάκι, καλό είναι να προσπαθούμε να μην κάνουμε πολύπλοκα σχέδια.
μία λυσίδα στον αέρα, γυρίζω και ξεκινάω κάνοντας ένα άριχτο και μετά αλυσίδα στον αέρα, πηδάω το ποδαράκι, μπαίνω στο επόμενο άριχτο. Αυτό είναι το σχέδιό μας, όλο το ανάγλυφο το προκαλεί το ποδαράκι που κάνουμε από την έξω πλευρά ώστε να το κάνουμε να πετάει, να εξέχει προς τα μπροστά. Είναι μια πολύ σταθερή πλέξη, δεν αφήνει κενά, ιδανική λοιπόν για τσαντάκι, στακάτη και σταθερή. Και εγώ θα κάνω, θα σας εξηγήσω λιγάκι πόσο εύκολα βγάζω τα κομμάτια αυτά. Αφού έκανα το πρώτο μου κομμάτι που αποφάσισα ότι αυτές είναι οι διαστάσεις από το τσαντάκι μου, εκατοστά φάρδος, 13 εκατοστά το ύψος του, 13 εκατοστά το ύψος του. Αποφασίζουμε λοιπόν κάνοντας το ένα κομμάτι, το μπροστινό, το εσωτερικό από το τσαντάκι μας, όσο θέλουμε εμείς, και από εκεί και μετά είναι όλα εύκολα. Τι εννοώ? Ξεκίνησα να κάνω το πλαϊνό μου, στο φάρδος που ήθελα. Εγώ σας είπα ότι έχω βάλει 19 αλυσίδες για να κάνω αυτό. Εδώ έκανα 7, μου βγήκανε 3 σχέδια δηλαδή, 3 ανάγλυφα. Ξεκινώντας λοιπόν από το φάρδος, δεν χρειάστηκε να μετρήσω τίποτα γιατί ξέρω πόσες σειρές έχω κάνει σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα εγώ το μετράω βάσει του σχεδίου. Παραδείγματος χάρη είπα, ένα ανάγλυφο, 2, 3, 4, 5, 6. 6 σειρές με ανάγλυφο, ποδαράκι. Συν την περιμετρική, το ίδιο ακριβώς μου βγήκε και αυτό. Έκανα 6 σειρές με ανάγλυφο, ποδαράκι, συν την περιμετρική. Το άλλο πλαϊνό, ακριβώς το ίδιο. Τους ίδιους πόντους, 7 πόντους. Τα ίδια άριχτα στην αρχική αλυσίδα, τις ίδιες αλυσίδες, 7 λοιπόν, ξεκίνησα, έκανα τις σειρές που έχω κάνει και στα άλλα δύο κομμάτια, με την περιμετρική σειρά μου βγήκε ακριβώς ίδιο. Και ο πάτος μου, η ίδια ευκολία λοιπόν και στον πάτο μου, ήξερα ότι αφού έχω βάλει 19 αλυσίδες εδώ, 19 θα βάλω και εδώ, και θα κάνω όσο φάρδος είναι το πλαϊνά μου. Έτσι δεν χρειάζεται ούτε ποντοδείκτες, ούτε σημάδια, ούτε μου βγήκε λίγο μικρότερο, ούτε λίγο μεγαλύτερο. Θα έρθει και θα κουμπώσει και θα δέσει το τσαντάκι ολόισια. Από εκεί και μετά, τώρα για την πλάτη και το καπάκι, ξεκίνησα εννοείται με τους ίδιους πόντους στην αρχική αλυσίδα, 19. Ξέρω ότι χρειάζεται να κάνω αυτές τις σειρές για να είναι η ίδια η πλάτη. Ξέρω ότι χρειάζεται το πάνω μέρος από το τσαντάκι μου και μετά. Θέλετε να φτάνει το καπάκι μέχρι εδώ, θα κάνετε 3-4 σειρές. Θέλετε να φτάνει μέχρι κάτω, θα κάνετε ακριβώς τις ίδιες. Εξαρτάται που θέλετε εσείς να κουμπώνει το τσαντάκι σας. Εγώ 99% θα το κάνω να κουμπώνει κάτω, με δύο μαγνητάκια εδώ κάτω. Θα σας πω όμως ότι δεν είναι ανάγκη από την αρχή να ξέρετε. Ξεκινήστε και στην πορεία μπορείτε να αλλάξετε 100 γνώμες και να φέρετε το τσαντάκι εκεί που θέλετε εσείς και όπως σας αρέσει εσάς. Θα προχωρήσω λοιπόν να κάνω αυτό το κομμάτι, θα τα επενδύσω να είναι έτοιμα και θα γυρίσω για να τα ενώσουμε. Δείτε τώρα φίλες μου τι έγινε. Ξανάνοιξα το βίντεο για να το κάνουμε μαζί. Σαν να το ξέρω πριν που σας είπα ότι δεν βάζω συγκεκριμένο σκοπό, αλλά όπως με πάει πάω και μπορεί να αλλάξω γνώμη. Εδώ δεν άλλαξα ακριβώς γνώμη. Έπλεκα το κομμάτι μου, έφτασα. Έπλεκα το κομμάτι μου, έφτασα εκεί που λέω ότι είναι ίδιο με τον μπροστινό. Έβαλα σημάδι, έπλεξα όσο είναι ο πάτος, γιατί σας είπα θέλω να το κάνω σαν κουτί από πάνω, και συνέχισα για να πλέξω το καπάκι που ευελπιστούσα να κλείνει κάτω εδώ. Υπολόγιζα χωρίς τον ξενοδόχο γιατί μου τελειώνει το νήμα. Οπότε για να μην χρειαστεί να πάρω άλλο ένα τσιλέ ολόκληρο, να σας πω ότι είχα χρησιμοποιήσει ένα ολόκληρο και μισό περίπου
που είχα, δηλαδή με περίπου 300 γραμμάρια κάνω αυτή την τσάντα. Για να μην πάρω λοιπόν άλλη μια κούκλα 200 γραμμάρια, θα βγάλω το σημάδι αυτά, θα βγάλω τα σημάδια αυτά. Κρατάω αυτά τα σημάδια που είναι περίπου η πλάτη από το τσαντάκι μου και αν υποθέσουμε ότι θα έρθει έτσι, μου δίνει αυτό το καπάκι μαζί με την περιμετρική σειρά, θα κατέβει λίγο ακόμα. Τα πλαϊνά μου θα λυγίζουν προς τα μέσα, δεν θα γίνει λοιπόν κουτί, θα γίνει άλλο τσαντάκι. Και για να δώσω και λίγο ακόμα εδώ πέρα που μου λείπει, θα βάλω ένα απλό μικρό ασημένιο κούμπομα. Θα μπορούσα να κόψω το κομμάτι του βίντεο που σας έλεγα πώς θα το στήσω και να σας δείξω αυτό. Όμως το έκανα επίτηδες, δεν μου βγήκε αυτό που φαντάστηκα από την αρχή λόγω του νήματος. Γι' αυτό πάρα πολύ εύκολα θα αλλάξω όλο το στυλ από το τσαντάκι μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε μια άλλη κούκλα. Εγώ αυτή τη στιγμή όμως και βιάζομαι και δεν μπορώ να παραγγείλω και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη. Θα βολευτώ και θα κάνω ένα πολύ όμορφο τσαντάκι με αυτό που έχω. Επειδή λοιπόν χρειάζομαι νήμα για την περιμετρική σειρά, δεν θα κάνω άλλη σειρά. Είμαι από την ανάποδη. Μία αλυσίδα στον αέρα, θα γυρίσω από την καλή. Δεν θα κάνω το ένα παρά ένα, παρά θα κάνω μόνο άριχτα. Όπως έκανα και στα άλλα κομμάτια, για να φτιάξω την κορνίζα μου. Κάνω άλλον ένα πόντο για να γυρίσω γωνία και αρχίζω και μπαίνω όμορφα και στρωτά στους ακριανούς μου πόντους. Άριχτα είναι όλες οι σειρές, άρα όσες σειρές έχω τόσο άριχτα θα κάνω. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μας βγουν ακριβώς ίδια τα άριχτα της μιας πλευράς με την άλλη. Πάντα θα έχετε προσέξει ότι από τη μία πλευρά είναι πιο εύκολο να κάνουμε τα άριχτα από αυτή την πλευρά συνήθως, δηλαδή όπως κοιτάμε την καλή πλευρά από το αριστερό μας χέρι, γιατί μας δίνει ένα καθαρό πόντο και ένα κομπάκι. Οπότε μπαίνουμε στο κομπάκι, μπαίνουμε στο καθαρό πόντο. Ενώ από την άλλη πλευρά δεν είναι έτσι. Άρα θα μετράτε τα άριχτά σας ότι έχετε βγει σωστή από την πιο εύκολη πλευρά. Αυτή και αυτή εννοείται ότι είναι ίδιοι, 19 άριχτα θα μου βγουν στην κάθε μου πλευρά αυτές. Και όσο είναι εδώ, θα κάνω και εδώ για να βγει ίσιο το τσαντάκι και να μην μου στρίψει. Θα ολοκληρώσω την περιμετρική μου σειρά και θα γυρίσω να συνεχίσουμε. Ολοκλήρωσα το και την περιμετρική μου σειρά. Πριν επενδύσω, βρίσκω ακριβώς το κέντρο της στενής πλευράς και πάω να τοποθετήσω αυτό το κούμπομα που έχω. Έχω έτοιμα όλα μου τα κομμάτια, όπως σας δείχνω και στη φωτογραφία, με τον κλασικό μου τρόπο, με τα clips που τα πιάνω και μετά τα ράβω γύρω-γύρω. Είναι πολύ ωραία και στα κάτω. Και το επόμενο βήμα μου είναι να ενώσω πάλι με τον γνωστό τρόπο γύρω-γύρω όλα τα κομμάτια. Αφού τα ενώσω με βελόνα και νήμα, θα γυρίσω το καπάκι μου και εκεί που πρέπει να κλείνει και που μου αρέσει, θα τοποθετήσω από την κάτω πλευρά και το μαγνητάκι που κλείνει
εδώ και τα κρυκάκια με τις αλυσίδες. Θα σας τη δείξω έτοιμη ολοκληρωμένη. Έκανα τις ενώσεις και επειδή όση ώρα ένωνα μόνη μου χαιρόμουν με το αποτέλεσμα, πραγματικά δηλαδή με ενθουσιάζει, ξανά άνοιξα το βίντεο για να σας το δείξω και να σας πω ότι το συμπέρασμα της ημέρας. Από όσα τσαντάκια έχω κάνει, και έχω κάνει πάρα πολλά, το καλύτερο αποτέλεσμα πάντα το έχω όταν πλέκω χωριστά, πάτο και πλαϊνά. Επειδή το οριοθετεί, πρώτον δεν πέφτουμε έξω στη μέτρηση, στο δίπλωμα ή σε οτιδήποτε άλλο, και δεύτερον δίνει το πιο σταθερό αποτέλεσμα που υπάρχει. Εάν ήταν στο χέρι μου, θα έκανα πάντα τα τσαντάκια μου έτσι, με αυτό το στυλ, ό,τι πλέξει και ό,τι σχέδιο και αν ήταν να κάνω. Απλά επειδή θέλω να σας δείχνω και διαφορετικά πράγματα, δεν κάνω πάντα το ίδιο. Αυτή τη στιγμή έχω ενθουσιαστεί πραγματικά και λυπάμαι που το λέω για τις φίλες μου στο χορό, αλλά δεν θα το δώσω αυτό το τσαντάκι. Θα το κρατήσω για μένα και θα το κρατήσω εγώ στο χορό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.